Μπερδεμένη είναι η κατάσταση στην αγορά εν μέσω εκπτώσεων. Κάποιοι καταστηματάρχες βλέπουν άνοδο των πωλήσεων, ενώ άλλοι δεν εντοπίζουν καμία διαφορά με πριν. Ναι, γενικά με τις εκπτώσεις υπάρχει ικανοποιητική κίνηση στην αγορά. Θα έλεγα, εντάξει, και τα περσινά δεδομένα ήταν πολύ άσχημα, αλλά ναι, είναι καλές εκπτώσεις. Σίγουρα στις επίσημες εκπτώσεις, στην περίοδο των επίσημων εκπτώσεων, η προσέλευση του κόσμου είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι τις άλλες φορές. Απλά οι εκπτώσεις πλέον δεν έχουν νόημα, γιατί όλο το χρόνο όλα τα καταστήματα κάνουν εκπτώσεις. Οπότε το νόημα των εκπτώσεων είναι μόνο μία εβδομάδα. Και πότε? Όταν το κατάστημα βάλει 50%. Από εκεί και πέρα, εκπτώσεις το Μάιο, εκπτώσεις το Νοέμβριο, εκπτώσεις 2 μήνες Ιούλιο, 2 μήνες το χειμώνα, νομίζω ότι πλέον έχουν χάσει το νόημά τους. Καλά πάει, δόξα τω Θεώ, υπάρχει κίνηση, απλά οι περισσότεροι δυσκολεύονται λίγο, λογικό, αλλά επειδή οι τιμές είναι χαμηλές, οπότε κοιτάνε, βλέπουν και τους αρέσει, οπότε παίρνουν. Έχουμε κίνηση γενικά. Πολύ θετικό, ανωδική πορεία, καμία σχέση με τις εκπτώσεις του Ιανουαρίου. Οι καλοκαιρινές αυτές εκπτώσεις άρχισαν πολύ δυναμικά. Νομίζω ότι την οικονομική δυνατότητα, εντάξει, όλοι πιεσμένοι είμαστε. Φροντίζουμε στην αγορά να κρατάμε τις τιμές μας εκεί που μπορεί να ανταπεξέλθει ο καταναλωτής. Οι περισσότεροι καταναλωτές κάνουν διερευνητικές βόλτες στο κέντρο της Πάτρας και μόνο όταν βρίσκουν κάτι οικονομικό προχωρούν σε αγορές. Όχι ιδιαίτερα. Όχι δεν υπάρχει ιδιαίτερα. Οικονομική δυνατότητα, ναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λίγο ψάξιμο, κάτι υπάρχει, αλλά θέλει λίγο ψάξιμο. Δεν υπάρχουν λεφτά. Προσπαθώ. Βρίσκεται πράγματα που είναι οικονομικά. Όχι και τόσο πολύ, εντάξει, είναι λίγο και ακριβά και οικονομικά. Αν και η Πατρινή είναι σε δύσκολη οικονομικά θέση, οι μεγάλες εκπτώσεις που γίνονται στα περισσότερα καταστήματα έλκουν πελάτες. Όχι, γιατί δεν υπάρχουν. Ναι, το καταδύναμε κι εμείς. Αφού έχει εκπτώσεις, βγαίνει ο κόσμος. Βρίσκεται οικονομικά πράγματα. Εντάξει, βρίσκουμε οικονομικά, αλλά εντάξει, άμα δεν υπάρχει κιόλας, δεν μπορείς να βρεις πάντα αυτό που θες. Στις αγορές σας. Σαφώς. Ναι. Κάνουμε έρευνα, κάνουμε κάποιο το σχετικό ψάξιμο και βρίσκουμε το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω ότι είναι μια καλή εποχή να ψωνίζει ο κόσμος στην περίοδο των εκπτώσεων. Γιατί τις άλλες εποχές είναι πιο δύσκολα με την οικονομική κρίση που υπάρχει σήμερα. Οι έμποροι περιμένουν και το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, ελπίζοντας ότι θα αναθερμανθεί η αγορά.